Πάντα πιστεύει ότι αυτή η χρονιά θα είναι στην καλύτερη προηγούμενη. Ελπίζουμε σε αυτό. Πέφτει μια φορά από την καλή χρονιά για την ελληνική χρονιά. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε πολύ πέσει από το φινό ρόστερ να πιάσουμε το φινό ρόστερ. Ήδη έχουμε κάνει δύο καλές κινήσεις. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε πλήρες στο ρόστερ και ότι είναι αυτό που μπορούμε να πιάσουμε και θα βαθύσουμε στην ώρα. Το γεγονός ότι η ομάδα αυτή ήταν με τον Παπαδόπουλο και με αυτή τη σχέση με την περσινή σεζόν που είστε κάτω καθυστερημένα βοηθάει τα εσύ. Σίγουρα ξέρεις περίπου εδώ και πέρα που είναι στο κέντρο και τι θα θες να πάρεις και θα λέξεις να έχεις γραφείς του ίδιου και από το γνώσιο θα βοηθήσει. Υπάρχουν νέα πρόσφατα, δύο Αμερικανοί που δεν ήρθαν, δύο Έλληνα Ελληνόπουλα που ήρθαν. Διαφοροποιείται πολύ ο σχεδιασμός και έχουν την εικόνα την αγωνιστική που έδειξε η ομάδα θέλει. Τώρα το δω. Θέλω να το δούμε στην πράξη με το γήπεδο όταν θα είναι πλήρω το ρόστερ και όταν θα δούμε όλου του παίκτε πώ συμπεριφέρονται μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, μπορεί να έχουν μια εικόνα σφαιρική πώ παίζουν σε άλλε ομάδε, αλλά κάθε τσοδάκι είναι τελείω διαφορετικό και κάθε παίκτη είναι διαφορετικό και σύμφωνα με του παίκτε που έχει παίξει έχει τη δική του απόδοση. Έτσι θα μπορέσουμε να δούμε καλά την ομάδα και τι κάθε τη καφέ που έχει πήραμε, μόνο δεν έχει βγει το ρόλο. Το γεγονό ότι υποχρεώσει θα αρχίσει νωρί με την Σπάρτα και Αγία Πετρούπολη στι 9 Σεπτεμβρίου και είναι ένα κρίσιμο ζευγάρι αγώνων. Μεγαλώνει το φορτίο τη ομάδα ή είναι πάνω κάτω από την αγώνα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι κάτι που είναι το ίδιο. Πάντα θε να κερδίσει, πάντα θε να κάνει κάτι παραπάνω. Βέβαια, αυτό είναι το παιδί με το οποίο είσαι πολύ νωρί. Πιστεύω καμία ομάδα δεν μπορεί να πει σε εκείνη την περίοδο και μπορεί να φτιάξει 100% να βρει να έχει την απόδοση να δείξει το ποσό να έχει τόσο καλή κυρία δηλαδή όσο θα έχει μετά το Φεβρουάριο. Ελπίζω όμω να είμαστε σε καλή κατάσταση και να αποδώσουμε το δυνατό καλύτερο να χρησιμοποιούμε το οποίο είναι χρήσιμο για τη συνέχεια και τι δύο θεωρήσει. Από αυτό περιμένετε από τις υπόλοιπες μεταγραφές. Είναι ένα διάρρη και ένα τριάρι, δουλεύετε για να συμπληρωθεί το χώρο η ομάδα. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε για στάνταρ νούμερα θέσεων, αλλά βασικά για εκεί δύο στόχοι. Για αυτή τη στιγμή θα είναι περιφερειακή και να καλύψουμε την ομάδα η οποία θα φτιάξει αυτή τη στιγμή. Η προετοιμασία.